Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά διεθνή συμπόσια γλυπτικής στην Ευρώπη και το μοναδικό στην Ελλάδα που γίνεται με μια χρονική συνέχεια. Ο λόγος για το 10ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής του Δήμου Ηρακλείου που ξεκίνησε στο Βενεράτο και έχει ως θέμα το επίκαιρο ζήτημα της παγκόσμιας ειρήνης, όπως αποδίδεται από τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο στο μόνιμο ποίημά του «Μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει ο κόσμος». Να πραγματοποιήσουμε και τα δικά μας όνειρα και ιδέες σε μεγάλο μέγεθος, αλλά και να μπορέσουμε να συμπορευτούμε με τους συναδέλφους μας. Βάσει το ποίηματος του Γιάννη Ρίτσου με θέμα την ειρήνη, που ότι μέσα από την ειρήνη μπορεί να ανασένει όλος ο κόσμος, έχω φτιάξει μια ανθρώπινη μορφή να αναδύεται μέσα από το μάρμαρο, να το σπάει και να... σαν να ήταν εγκλωβισμένη πάρα πολύ καιρό μέσα σε όλο αυτό. Και είναι ακριβώς. Οπότε το μάρμαρο συμβολικά είναι ο πόλεμος, είναι η ασφυξία που κατάφερε όμως να το σπάσει και να πάρει την ανάσα της. Πολλά χρόνια, μεγάλο αγώνα. Οι άνθρωποι του Βενεράτου, ο Μανώλης Χαρακώτης, η Πέλα, η Λασιδιωτάκη, οι ψυχές έτσι, του συμποσίου και φυσικά το χωριό που έχει συμβάλει και ξεκινήσαν το θεσμό. Της καλή ζωή, είναι λίγο δύσκολο να σας το εξηγήσω. Το στο εσωτερικά, αν το δούμε, υπάρχουν, δημιουργούνται σε κάποιες τρυπούλες, σαν σπογκοειδές υπάρχει. Όταν λοιπόν σπάσει ένα οστό μας, έχουμε ένα τραυματισμό, στο σημείο που γίνεται η αποκατάσταση, γίνεται μια αιμάτωση. Οπότε δημιουργούνται οι οστεώνες και δένει, τρέφει. Αυτό τώρα είναι, μεταφορικά τώρα θέλω να το συνδέσω με τις δυσκολίες των ανθρώπων. Γλύπτες από την Συρία, την Ισπανία και την Ελλάδα μετατρέπουν μεγάλους όγκους μαρμάρου σε έργα τέχνης, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν περιουσία του Δήμου Ηρακλείου και θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους. Θα δουλέψουν 20 μέρες, από 3 έως 23 Ιουλίου. 20 μέρες θα φτιαχτούν 6 γλυπτά σε λευκά μάρμαρα, τα οποία έχουν έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα. Η βάση των μαρμάρων είναι από κριτικό μάρμαρο. Όντως έχει αγκαλιαστεί από την αρχή, μπορώ να πω. Όλα αυτά τα έργα ψάχνουν ένα δημόσιο χώρο, ένα κοινόχρηστο χώρο που να μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει, να τα απολαμβάνει. Εδώ μέσα υπάρχουν γλυπτά από το 3ο συμπόσιο και μετά, δηλαδή από το 2008. Θα αξιοποιηθούν σε πλατείες ή μπορεί να γίνει μια γλυπτοθήκη μόνιμη σε ένα σημείο. Νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση η οποία είναι ίσως, αν όχι, η μεγαλύτερη εκτός πόλης. Οπότε το θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη έχουν πάρει απόφαση να φύγουν κάποια γλυπτά να πάνε στο Ηράκλειο. Έως και τις 23 Ιουλίου, μικροί και μεγάλοι μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο όπου φιλοτεχνούν τα έργα τους οι καλλιτέχνες, ενώ σημαντική είναι η συμβολή του γλύπτη Μανώλη Χαρκούτση στην πραγματοποίηση του συμποσίου, το οποίο διοργανώνει η DK με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.